τη σημερινή συνάντηση και ζητήσαμε μία συνάντηση μαζί σας. Λόγω του ότι ενημερωθήκαμε από φήμες ότι θα γίνει το φεστιβάλ ΣΑΜ και ΝΑΜ Ελλάδα στην περιοχή του Άγιου Κωνσταντίνου. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όπου και να γίνει αυτό το φεστιβάλ, αλλά σύσσωμο και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και η Γενική Συνέλευση των Επαγγελματιών όλων, θυμούνται την υπόσχεσή σας πέρυσι ότι με την ολοκλήρωση των έργων και με την εμπειρία που θα έχετε αποκτήσει από το προηγούμενο φεστιβάλ, ότι την επόμενη χρονιά θα το διοργανώσετε στην πρωτεύουσα του νησιού. Οπότε ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός, θέλουμε να τον στηρίξουμε και ήρθαμε εδώ και μόνο για αυτόν τον λόγο να μας εξηγήσετε εάν όντως είναι να γίνει στον Άγιο Κωνσταντίνο ή όχι, και για την περσινή σας υπόσχεση. Θα ήθελα να μας πείτε τη μαγνητοφώνηση, κυρία Μπιλιά. Βέβαια, τα πάντα. Θα ήθελα να μας πείτε αν πήρατε την επιστολή που καταθέσαμε στο... Βεβαίως, την γραμματέα σας όσους σήμερα και την απάντηση. Σήμερα είναι η δεύτερη επιστολή που καταθέτουμε. Αυτό παρακαλώ να καταγραφεί. Την πρώτη φορά δεν πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου, τη δεύτερη φορά πήραμε. Επίσης, θέλουμε να μας πείτε ποιος αποφασίζει, σε ποιο σημείο θα διεξαχθεί το φεστιβάλ και να με ελάβει. Πριν συνεχίσετε να μου πείτε την ιδιότητά σας. Έμπορος. Ανήκετε στον Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι, όχι. Μέλος του συλλόγου. Μάλιστα. Θα θέλαμε να μας απαντήσετε. Νομίζω ότι εκπροσωπήσετε, κυρία Μπιλιμπά, παρόλα αυτά και θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπό σας να απευθύνει τις ερωτήσεις που έχετε. Ωραία, απευθύνει λοιπόν την ερώτηση. Οι επίσημες ανακοινώσεις, θεωρώ και όλοι που αντιλαμβανόμαστε, φαντάζομαι ότι βγαίνουν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Διαφορετικά περιπτεύει να βγαίνουν. Σωστά. Λοιπόν, αν βγαίνει επίσημη ανακοίνωση και λέει ότι θα γίνει σε οποιοδήποτε μέρο τη ΣΑΜΟ, εμεί δεν θέλουμε να πάμε ούτε αντιμέτωποι με αυτό το συγκεκριμένο μέρο ούτε τίποτα. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Που εμεί, όσε φορέ έχουμε πάει σε οποιαδήποτε συζήτηση έχουμε κάνει με οποιαδήποτε αρχέ, τέτοια επίσημη αντιμετώπιση δεν ξανάχουμε. Και εγώ αισθάνομαι πάνω σε πάρα πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή. Και εγώ. Και είμαι σε θέση να αποχωρήσω. Δηλαδή, σα μιλάω ειλικρινά, του θέλω να αποχωρήσω. Εγώ θα μπορούσα. Εγώ ούτε με υπουργού έχω νιώσει αυτό το πλοίο και νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Και θέλω να αποχωρήσω. Γνωρίζετε ότι το να μην γνωρίζει αντιπεριφερειάρχη, ούτε με ποιου συνομιλεί, ούτε την παρουσία των μέσων μαζική ενημέρωση είναι τουλάχιστον προβληματικό. Επίσης, θα πρέπει να αναγνωρίσετε, σα παρακαλώ, ότι ο κύριο Κολέτη στην εισαγωγή του λόγου του. Ότι είναι ότι λέω ψέματα. Αποχωρεί, εντάξει. Πάμε, Κώστα, φεύγουμε. Κάντε το που θέλετε. Και τη διαμαρτυρία μας θα τη στείλουμε εκεί που πρέπει. Βεβαίως, να τη στείλετε όπως αντιλαμβάνεστε. Χτύπησε το χέρι στον κύριο Στερζή. Σας είπε ότι την ίδια μέρα που θα γίνει η Λευκή Νύχτα θα κάνει και το Καρλόβαση. Δεν χτύπησε το χέρι σας επειδή είπε ότι δεσμεύεστε. Νομίζω ότι το χτύπησα ή δύο ή τρεις φορές το χέρι μου σε τέτοια σενάρια γιατί και τότε παρέλαβα για τον τοπικισμό. Όταν το μέλος σας, ποιος μου είπε, το κύριο Στερζή, δεν τον έθιμουν. Είπε ότι δεν είπε να θα την κάνει και το Καρλόβαση, είπε την ίδια μέρα που θα κάνει εμείς τη Λευκή Νύχτα να μην κάνει το Καρλόβαση. Πρόλαβα να σας ενημερώσω δεν για κάτι. Γιατί πάντα να τα μαθαίνουμε από... Σας έφερα προτελεσμένου σε θα κάτι. Όχι, μα έτσι όπως το πρόλαβα όμως... θεωρείτε να σας ενημερώσω σε τίποτα. Γράψτε μου για να προλάβω ερώτησή σας πιθανώς. Εξετάστηκαν πάρα πολλά μέρη, θα το δείτε και στην επίσημη ανακοίνωση. Όπως θα δείτε και τους λόγους για τους οποίους το κάθε ένα μέρος απορρίφθηκε. Από όσα απορρίφθηκαν και για ποιους λόγους εξετάστηκαν όσα εξετάστηκαν. Θα δείτε επίσης ότι μια σωστή οργάνωση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ψάξει, είναι καταρχάς αν η χώρη αυτή είναι διαθέσιμη. Και ας μην προτρέχουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί, για να σας απαντήσω, πάρα πολύ απλά, πριν βγει η απόφαση, προτρέξατε να βγείτε στα μέσα και να εξαπολύετε ένα δρυμμή κατηγορό. Δεν είναι έτσι. Πέρσι εγώ δεν είχα έρθει προσωπικά και μάλιστα τέσσερις φορές επαφή με το δικό σας το σύλλογο επισταμμένος. Ναι. Με το δικό σας το σύλλογο είχα έρθει, δεν είχα έρθει με κάποιον ξένο. Τέσσερις φορές δεν θα είχα λόγο να το κάνω εάν δεν πίστευα στην έννοια της συνεργασίας. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος θα το κάνω με όλους τους φορείς. Δεν κλείσει λόγους. Ναι, είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος, αλλά προδιαθέτεται το κλίμα να πάει προς τα εκεί. Δηλαδή, αν τελικά επιλεγεί ο Άγιος Κωνσταντίνος, αν βγούμε εμείς και το ζητήσουμε... Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους άνθρωπους που θα έχουν και δίκιο. Προετοιμάζεται όμως το πεδίο, έχετε πάρει τους συλλόγους και τους έχετε ρωτήσει. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σημείο θεωρώ ότι το φεστιβάλ όχι απλά τηρεί το σκοπό του, εκπληρώνει το σκοπό του, αλλά τον ενισχύει και χαίρομαι πάρα πολύ και σας το λέω εντύμως
που φέτος σας βρίσκω συμπαραστάτες και εύχομαι να σας βρούμε τέλος συμπαραστάτες. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμίων δεν εκπροσωπώ το Δήμο, εκπροσωπώ τη Δημοτική Κοινότητα Αμίων. Ενημερώθηκα από τον κύριο Πολέτη και εγώ τις προάλλες όσον αφορά για το γεγονός αυτό ότι προτίθεται τέλος πάντων να γίνει αυτή η εκδήλωση στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και παρευρίσκομαι εδώ σήμερα περισσότερο για ενημέρωση προσωπική μου και για το Δήμο, ούτως ώστε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα στην πραγματικότητα. Να διευκρινίσεις. Καλλιεργήθηκε, ναι, καλλιεργήθηκε πέρσι η προσδοκία μου και εγώ παρόν, συγκεκριμένη συνέλευση. Καλλιεργήθηκε η προσδοκία, εκτός αν καταλάβαμε λάθος ότι θα γίνει η εκδήλωση στην πόλη της Σάμου. Προσέξτε, έχει μεγάλη διαφορά το καλλιεργήθηκε η προσδοκία. Να τελειώσω λίγο. Εγώ αυτό κατάλαβα από τα λεγόμενά σας ότι έγινε στο Καρολόβαστο λόγω του ότι η Σάμος ήταν σε μια δύσκολη συγκεκριμένη χρονική στιγμή λόγω των έργων και όλοι πιστεύαμε ότι αυτό το φεστιβάλ θα γίνει στην πόλη της Σάμου. Όλοι πιστεύαμε, βάσει των συμπερασμάτων που βγάλαμε, ότι θα γίνει αυτό εννοώ. Γιατί έχουμε παρανοήσει ένας ολόκληρος κόσμος εδώ πέρα ότι το υποσχεθήκατε πέρσι, δηλαδή παρανοήσαμε όλοι μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά, κύριε Πολέτη, διακοπή και επικαλούμε τα πρακτικά σας διάρκεια περιπτώσει, αν υπάρχουν στους κομιστές. Κύριε Περιφερειάρχης, ο λόγος λοιπόν για να απαντήσω κι εγώ πριν φύγω, για ποιο λόγο έγινε έτσι ανοιχτά, για ποιο λόγο φωνάχθηκαν οι δημοσιογράφοι, είναι αγιαστό ακριβώς, γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν δέχεστε ότι και στην κατηδίαν με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου και στη Γενική Συνέλευση. Κυρίως κατηδίαν. Το κυρίως κατηδίαν με ενοχλεί, γιατί τελικά πρέπει πάντα ό,τι και να κάνουμε όλα να καταγράφονται. Μόνο έτσι είσαι καλυμμένος. Γιατί η κυρία την Περιφερειάρχη, να σας πω κάτι, από την ώρα που μπήκαμε μέσα, αγορεύεται. Το επάγγελμά σας δεν έχει καμία σχέση με τη θέση σας. Αυτό πρέπει να το προσέξετε. Γιατί ξεκινώντας μια τέτοια συζήτηση με τον τρόπο που την ξεκινήσατε, ήδη δημιουργήθηκαν λάθος εντυπώσεις. Δώσατε ένα σκληρό πρόσωπο. Εδώ εμείς δεν ήρθαμε για να σας καταδικάσουμε. Σκληρό πρόσωπο δώσατε και εσείς. Όχι. Αυτό ήταν για τη διαφάνεια. Οι δημοσιογράφοι θέλετε τουλάχιστον να έχουν κληρωθεί. Είναι ασέβεια προς το θεσμό αυτό που κάνατε. Είναι και ασέβεια και εσείς να μας κοροϊδεύετε. Αλλά εσείς κάνατε. Συγγνώμη, πιο λεπτά. Η μεγαλύτερη ασέβεια είναι ότι δεν δέχεται το λόγο του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ασέβεια. Είναι σαν να τον θεωρεί ψεύτη και αυτό δεν μπορεί κανένας, μα κανένας να το κάνει. Είτε κατέχετε αυτή τη θέση, είτε είστε καλός δικηγόρος, θα θέλαμε. Συγγνώμη, συμπαθούμε, είμαστε εδώ. Έχει το αλάθη, το ή... Ο λόγος του Προέδρου μας, ο λόγος της ταμείας μας, ο λόγος του γραμματέα μας, όλοι ήταν ψευδείς, όλοι ήταν λάθος. Να προσκομιστούν τα πρακτικά, τα μαγνητοφωνημένα, προμαγνητοφωνημένα. Τώρα θα είναι μαγνητοφωνημένα. Μέχρι τώρα ήμασταν και λίγο αλλού νυχτωμένοι και νομίζαμε ότι ο λόγος είναι συμβόλαιο. Δεν είναι ο λόγος συμβόλαιο, όλα θα καταγράφονται, πάντα οι δημοσιογράφοι. Εξακολουθείτε να με κατηγορείτε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πεδίο. Όχι, όχι, δεν μπορεί να βγάλετε πάρα πολύ για τόσους χώρους. Και αυτό βγήκε από τη σημερινή συνάντηση που είχατε προχωρήσει το θέμα του Αγίου Κωνσταντίνου. Μία τελευταία ερώτηση που είναι σημαντική. Οι σύλλογοι ξέρουν είναι εδώ και εκπρόσωπος ενός συλλόγου ότι θα γίνει στο Άγιο Κωνσταντίνο. Ξεκάθαρα πράγματα, μιλάμε αληθινά για να συνεργαστούμε και να συνεχίσει αυτή η όμορφη συνεργασία που πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Προτιμούσα να μας πείτε σήμερα, ναι παιδιά, για αυτούς τους λόγους, 1, 2, 5, επιλέχθηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος. Αυτά τα δικηγορίστηκα, συγγνώμη, δεν μας αφορούν. Αγαπάμε την πόλη μας και όλο τον νομό. Όλο τον νομό. Σάμους Times.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.